σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος έχει γράψει πολύ χρυσές σελίδες στο κριτικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές συστάσεις. Μόνο για τους νεότερους τα λέμε αυτά που δεν πρόλαβαν ή δεν πρόλαβαν να ακούσουν τέλος πάντων για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και ξέρω ότι πάντα είσαστε ανοιχτός σε όλες τις συζητήσεις. Εννοείται. Αλλά αν μη τι άλλο, πρέπει να ξεκινήσω με τον Όφη, γιατί είναι και μια πολύ ιδιάζουσα χρονιά και με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Ο Όφη στην Τρίτη Εθνική, με τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε εκεί, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο πραγματικά. Καταρχήν, βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια, γιατί τώρα πια το έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει, το έχουμε εμπεδώσει. Πώς αισθανθήκατε εσείς, τον έχετε ζήσει τον Όφη και σημαίνει. Εντάξει, είναι οπωσδήποτε όταν βλέπεις την ομάδα σου που έπαιζε τόσα χρόνια στα σαλόνια. Στις υψηλές κατηγορίες, να παίζεις στην τρίτη εθνική κατηγορία, εντάξει, στεναχωριέσαι. Αλλά κάποια στιγμή προσαρμόζεσαι κιόλας, βέβαια, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Και έγινε και μια νέα αρχή το καλοκαίρι, μπήκαν νέοι άνθρωποι στο Συμβούλιο, έγινε μια ανανέωση. Αξιόλογοι νομίζω, επειδή τυχαίνει να έχω γνωρίσει μερικούς από αυτούς, είναι πράγματι αξιόλογοι άνθρωποι, αγαπάνε την ομάδα και πιστεύω ότι τώρα με τις αλλαγές τις τελευταίες που έγιναν, με την πρόσληψη του προπονητή του καινούριου και τους παίκτες που απέκτησαν. Νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά βρίσκει τον δρόμο της. Ωστόσο, ναι, μάλλον μέχρι να βρει τον δρόμο αυτόν, τον έχασε αρχικά. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλο το έδαφος που χάθηκε και ακόμα είναι χαμένο το έδαφος. Στον 9 βαθμών η διαφορά δεν είναι μικρή. Σίγουρα όφη μπορεί να το γυρίσει, αλλά έγιναν λάθη προφανώς, ίσως και από απειρία, ίσως και ότι όφη δεν ήξερε την κατηγορία στο ξεκίνημα. Ακριβώς, ναι, γίνανε λάθη. Πιστεύω γίνανε λάθη από όλους. Νομίζανε ότι η κατηγορία θα ήταν εύκολη να παιχτεί. Αλλά έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτή η κατηγορία είναι δύσκολη, διότι όλοι θα σε παίζουν για να σε κερδίσουν, γιατί είσαι όφηση. Οπότε εσύ έπρεπε να είσαι μια ομάδα καλύτερη από ότι είναι οι άλλες ομάδες της κατηγορίας. Αυτό δεν έγινε. Πήραν παίχτες οι οποίοι δεν ήταν εντάξει να φορέσουν τη φανέλα. Έτσι. Mm-hmm. Το είδαμε όλοι καθαρά. Κάποιοι από αυτούς, ναι, δεν είπα όλοι. Γιατί χανόντουσαν κιόλας και οι καλοί χανόντουσαν μέσα εκεί. Εγώ τυχαίνει να τους είχα δει ένα φιλικό με τον Μπόα τότε στο Αζαλένιο προπονητικού χαρακτήρα και είχα απογοητευτεί κυριολεκτικά. Που είχε χάσει όφη. Είχε χάσει όφη ένα 0 από ομάδα αλφατοπικού, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μέτρο σύγκριση αυτό, αλλά βλέπεις όμως ότι η ομάδα δεν πήγε καθόλου. Με αυτό το σκηνικό. Είχαν φανεί κάποια πράγματα, είχε χτυπήσει καμπανάκι, ας πούμε. Ναι, είχε χτυπήσει καμπανάκι. Όλοι το βλέπαμε ότι η ομάδα δεν μπορούσε να. Δεν τραβούσε η ομάδα, όπως λέμε στη διάλεκτό μας. Και μετά την επιλογή του προπονητή, που για τα αποτελέσματα σύντομα φάνηκε ότι δεν ήταν η ιδανική, ήρθε ο Νίκος Ογκουλής, κάπου δεν έδεσε και με αυτό. Ο πρώτος προπονητής βαρύνθηκε για τις μεταγραφές, έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή των παικτών δεν ήταν αυτή που έπρεπε να γίνει. Μετά ήρθε ο Γκουλής να διορθώσει αυτά που δεν διορθωνόντουσαν, έτσι. Με αποτέλεσμα να φτάσει η ομάδα στο να φέρει τον Όμπλια που πραγματικά φαινόταν ότι ήταν η λύση καλή. Γιατί ο Όμπλιας, επειδή είναι άνθρωπος που τη δουλειά του την υποστηρίζει και ξέρει ότι για να πετύχω θα πρέπει να πάρω και παίκτες ανάλογους. Κάτι που έκανε. Ήρθαν λοιπόν οι παίκτες, οι οποίοι πραγματικά τώρα είναι καλοί. Βλέπεις ότι οι παίκτες είναι καλοί. Εσύ τον έχεις ζήσει τον Νίκο τον Όμπλια. Εννοείται. Γιατί την εποχή που άρχισε να κάνει το μεγάλο του όνομα στον Όφη, βρισκόσουν στις ακαδημίες. Εγώ ήμουν στις ακαδημίες υπεύθυνος τότε. Και γενικά ξέρεις τι άνθρωπος. Το ζούσα το κλίμα. Ναι, είναι πολύ οργανωτικός, πολύ προγραμματισμένος άνθρωπος. Δηλαδή ξέρει κάθε βήμα του τι κάνει. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση προπονητικά. Πιστεύει ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος ότι ο Νίκος Νιόπλιας ήρθε στον Όφη, βρέθηκε στον πάγκο του Όφη την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Διότι πρώτη φορά πήρε την απόφαση και στο παρελθόν είχε ακουστεί, ναι, αλλά. Ναι, και μάλιστα μου φάνηκε περίεργο το ότι ήρθε αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, να αναλάβει την ομάδα. Μου φάνηκε παράξενο, γιατί αυτό τα μετράει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Οπότε για να μετρήσει, να πάει, πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλό στο τέλος. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, ότι έγιναν και μεταγραφές σημαντικές. Γιατί η ομάδα σίγουρα πήρε και στην ψυχολογία με τον νέο προπονητή, με την παρουσία του Νιόπλια. Αλλά αμέσως είδαμε ότι κάποιοι παίκτες μπήκανε, παίξαν, σκοράρανε με τη μία, με το πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι. Δηλαδή η ποιότητα του παίκτη φαίνεται αμέσως. Ας πούμε ο Χαντί, έτσι, το παιδί αυτό που μπήκε μέσα στην ομάδα, μας φάνηκε ότι έδωσε επιπνοή στην ομάδα και επιθετικά. Οι παίκτες που είχαν μείνει από την προηγούμενη φουρνιά, εντάξει, υπήρχαν καλοί παίκτες, έτσι. Ο Περογαμβράκη, ας πούμε, όπως είναι. Βλέπω ότι είναι δεινό σκόρερ, έτσι, μες στην περιοχή. Τώρα, ας πούμε, τον εκμεταλλεύεται πιο πολύ. Εκεί είναι και ένας παίχτης που επειδή έμεινε, έγινε και κάπως σημαία για τους οπαδούς. Ναι. Έτσι. Έχει έφεση στον γκολ. Έχει έφεση στον γκολ ο παίχτης αυτός και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ. Όσο για το αφορά το θέμα της βαθμολογικής διαφοράς, πιστεύω ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά. Η διαφορά θα καλυφθεί.
Είναι και το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, οπότε ουσιαστικά είναι 6. Οι 9 βαθμοί είναι 3 ισοπαλίες. Αν δείτε το πρόγραμμα που το είδα και το μελέτησα κανονικά το πρόγραμμα, έχει δύσκολα παιχνίδια ο Φωστήρας. Έχει εκτός άλλες παιχνίδια που θα χάσει παιχνίδια πολλά. Mm-hmm. Του όφη το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ. Έχει στην Κρήτη παιχνίδια. Έχει στην Κρήτη και όπως καταλαβαίνετε στον Κουρσόνα μέσα, θα πάει όλος εκεί. Mm-hmm. Να βοηθήσει. Γιατί όλοι θα πάμε. Αλήθεια να ρωτήσω, είπαμε για το Χαντί πριν ότι ήταν σημαντική μεταγραφή, το Περογαβράκι το σχολιάσαμε. Τώρα βλέπει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος παίχτες που παίζουν στη θέση που έπαιζες εσύ να έχουν έφεση σκοράρισμα, να μπορούν να κάνουν καριέρα. Εντάξει, είναι δύσκολη ερώτηση. Πού στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται? Στην Κρήτη περισσότερο. Στην Κρήτη. Εντάξει, υπάρχουν πάντα παίχτες. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν ξέρω, σιγά σιγά φέρνουν. Η αλήθεια είναι πως κάποια εποχή έβγαιναν ταλέντα. Εντάξει, βγήκαν πολλά ταλέντα με τη δική σου δουλειά και στο Λίντο και στον Εργοτέλη. Παλιότερα από τον Όφη, εντάξει, δεν χρειάζεται να λέω, ξέρει ο κόσμος. Τώρα κάπου έχουμε μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, στο κομμάτι. Έχουμε μείνει λίγο πίσω γιατί και το ποδόσφαιρό μας έχει μείνει πίσω. Λόγω της κρίσης, έτσι. Βλέπουμε, mm-hmm. ας πούμε, το ποδόσφαιρο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Τα χρήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και βλέπετε το πρωτάθλημά μας, όλα τα πρωταθλήματά μας γενικά δεν είναι αξιόλογα. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτό της αλφαδικής κατηγορίας, ένα πρωτάθλημα το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο γεωλογικά. Έτσι. Είναι το πρωτάθλημα του ενός. Και γι' αυτό ίσως στην Ευρώπη παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Βέβαια. Γιατί έχει να επόμενο. Κάνει. Έχει να κάνει. Βέβαια έχει να κάνει. Διότι αν ο Ολυμπιακός παίζει μάτς τα οποία οι αντίπαλοι δεν φέρνουν καμία αντίσταση, έτσι. Μοιραία πάει στο μίνιμουμ της απόδοσης σου και κερδίζει. Οπότε γιατί να πάει στο μάξιμουμ. Πάντως, ο Όφη, για αυτό που είπα πριν, για να το πω σωστά, γιατί το έκανε και ο Εργοτέλης παλιότερα, τώρα έχει πολλούς κριτικούς στην ενδεκάδα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι επιθετικοί. Ναι, έχει αμυντικούς, είναι και χαμηλή κατηγορία όμως. Έπαιξαν από πέρσι, είχαν την έβρινα να παίξουν Μπολάκης, Φαζός, φάνηκαν αυτά τα παιδιά. Ναι. Σημαντικό είναι. Ναι, εντάξει, και είναι. Με τη δυσκολία που βρέθηκε. Είναι, αλλά εγώ θα το δω όταν θα βγει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πόσοι από αυτούς θα παίζουν. Γιατί εκεί πρέπει να δεις το πώς τα παιδιά θα είναι να παίξουν, έτσι. Αλλά όλες οι ομάδες δεν το κάνουν αυτό. Εδώ βλέπεις στην Ελλάδα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και παίζει με 10 ξένους και ένα Έλληνα. 10 ξένους και ένα Έλληνα. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν μπορώ όμως να μην ρωτήσω κάτι και για τον Εργοτέλη. Κατάλαβα ότι για τον Όφη είσαι αισιόδοξος, πιστεύεις ότι τα καταφέρεις στο τέλος. Ναι, ναι. Για τον Εργοτέλη, ένα σύντομο, επειδή πρέπει να κλείνουμε τη συζήτηση. Για τον Εργοτέλη, τι να πω. Εγώ δεν διζώ αυτή την ομάδα από μέσα, δεν ξέρω. Έτσι. Όχι, αυτό που έγινε φέτος, πιστεύεις ότι θα έχει επιστροφή, θα χρειαστεί βέβαια χρόνια. Θα είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί ο Εργοτέλης δεν έχει το ειδικό βάρος που έχει Όφη. Και θα επανέλθει ακόμα πιο δύσκολα. Και δεν ξέρουμε βέβαια και σε ποια κατηγορία. Και σε ποια κατηγορία. Πρέπει πρώτα να αποφασιστεί σε ποια κατηγορία θα παίξουν για να δουν μετά τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επανέλθει και που πρέπει. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι αύριο στην Εφημερίδα Νέα Κρήτη θα υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαδόπουλο στην σελίδα Αθλητικές Ιστορίες. Βλέπουμε και μια φωτογραφία από τα παλιά. Αύριο θα δείτε πολύ περισσότερες από το αρχείο του Δημήτρη Παπαδόπουλου και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό.